Πήγαμε. Εγώ είμαι πιο ωραίος από και του χρόνου, δε, γιο μου. Γιατί, έλα. Το ρίξε. Όχι, μη. Τι είναι αυτό, γιατί. Τώρα άνοιξε την κάμερα και δεν της είπε τίποτα. Τώρα τρέχει με το λάπτοπ. Μας γάμισες, ψέψε. Σε πετσόκοψε. Έκανα. Γεια σας. Brick people, nice, nice brick people. I'm so sorry, so sorry. From America, we're allowed, you know, I'm so sorry. Πού είναι ο ενθουσιασμός σας? Συγγνώμη, πεθαίνω. Πάμε λίγο. Πού πάμε? Όπω, πέθανε στο ίδιο. Για κάτω, ρε μαλάκ, συγγνώμη. Τη βρήκαμε. Ναι. Τη βρήκαμε εδώ. Τυχαία. Εντελώς τυχαία. Να προσέχεις το παντέλο. Να προσέχεις το παντέλο. Χάρηκα που τα είπαμε. Πού είναι η χοροδία? Την αρχή την ξέραμε. Πρέπει να έχει ο μπάτης μυστικό μες στα... Θα κάνεις τον Παπα Μιχαήλ, εμείς το πιουκλάκι. Έχουμε φτάσει στο νησί από τις 7. Τι ώρα είναι, Στέλιο? 9:25. Μέχρι να κατέβουμε από το πλοίο και να βρούμε πάρκινγκ. Κέρκυρα! Κέρκυρα! Και γύρισα σπίτι και βρήκα αυτό. Mm-hmm. Επόμενη μέρα! Ναι, πες το. Ναι. Μαύρο παντελόνι έχεις. Μαύρο range. Μαύρα τζάμια. Δεν μπορεί τώρα καβλώνει με το βίντεο μαγειρική στο TikTok. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Το σκόρδο κομφίλ. Εντάξει, φίλε, garlic bread με πέστη να με πάνε. Τι θα το φας? Το βλέπεις. Που όχι. Που όχι, δεν το βλέπει. Χαρά, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Κοίτα. Ω, τι χάλασε για αυτή τώρα. Δεν το τρως, γιατί σ' αρέσει να το βλέπεις? Γιατί μ' αρέσει. Θα ντύσουμε το Μίτσο, θα τον κάνουμε άνθρωπο. Βάλτο πουτάνα. Τι? Βάλτο πουτάνα. Ναι, αλλά like, κάναμε. Δεν έχω πει τίποτα. Θα είναι πάλι random vlog. Το παθαίνω στην Κέρκυρα. Ένα αποσυντονισμό. Έχουμε ρίξει στην Κέρκυρα. Χθες φτάσαμε 7 η ώρα και καταφέραμε να μπούμε σπίτι, ξέρω εγώ, 9 παρά. Ετοιμαστήκαμε, αυτούς τους πήρε εδώ ο ύπνος. Και μετά βγήκαμε με τα παιδιά και ήμασταν και δεν τράβηξε κάτι. Σήμερα όμως είναι μεγάλη Πέμπτη. Σταυρώνει το Χριστούλη. Και εμείς πάμε να βρούμε τραπέζι στη φαβέλα. Μπας και φάμε brunch. Λέρη, πες μας, κάνεις meeting αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχω meeting. Ελπίζω να μην έχει ρηχτή κάμερα και να... Φαντάζομαι. Μπράβο, ωραία δουλειά, ναι. Είσαι να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Τι? Δεν έχω να πω τίποτα. Ήρθατε. Ήρθαμε. Και ο Νίκος δουλεύει. Α, ναι, δουλεύει. Ποιος Νίκος που δουλεύει? Χάρηκα. Κάνει meeting τώρα. Είναι η πρώτη φορά που σε πηγαίνω κάπου για φαγητό και actually σου αρέσει? Όχι, αλλά εδώ μου άρεσε πολύ. Ήρθαμε να πάμε το γνωστό σουβλάκι στο πικάντικο με σάλτσα από το παστιτσάδο και όλοι έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι. Είμαι πολύ χαρούμενη. Μιλάς σαν να είσαι στην κάμερα σε reality. Βλέπω κάποια στιγμή το κάδρο και βλέπω είμαι από πίσω με τα τσέρι και τα πάσα το μάτι. Ελπίζω να μην έχω την ίδια κατάληξη. Ωραίο σουβλάκι. Όπως θα γνωρίζουν οι παλιότεροι, κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Κέρκυρα έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε, καθότι με διακατέχει μια εθιμολαγνία. Εγώ είμαι πιο ωραία σε φύγε!
Αυτό είναι ωραίο για το σπίτι. Γεια σου, Τσίτσι. Ναι. Ναι. Ε, πού πας, πού πας. Γιατί πας αυτόν. Δεν είναι σωστό. Μη. Πού πας, γάτα. Σιλένα, αυτό είναι το Βατικονήσι, έτσι. Όχι. Είναι κουνέλια, είναι το Κουνελονήσι. Πολύ παραδοσιακά λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη. Πηγαίνουμε το βράδυ κάτω από την Παλιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας για να ακούσουμε την πρόβα. Άρα, χθες και σήμερα είσαι σαν τη Σαμπρίνα. Ναι, το λέγαμε χθες ότι είσαι η Σαμπρίνα. Χθες φοράει κόκκινο κραγιόν. Κάτσουμε εδώ. Για πάντα. Για πάντα. Γιατί είναι εφικτό. Να περάσετε το δρόμο έτσι. Καρδί. Εφικτό είναι, ναι. Oh no. Όχι. Εγώ θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλά κύριε. Και συνεχίζουμε την πορεία μας. Α, δεν σταματάει, θα μου πάει έτσι όντως. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πού πηγαίνουμε. Αλλά ξέρω ότι θα τη φτάσει κουβαλώντας. Γεια. Yeah. Είναι πολύ ωραία εδώ. Είναι ελεύθερη. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Άκυρο. Είναι ωραία εδώ όμως. Ουπ, 360 view. Με φέρανε εδώ πάνω στα εφτάνησα στους Παξούς και τώρα δεν με κάνουν παρέα, με έχουν αφήσει μόνη μου. Με παρατήσανε. Εσύ έχεις πάει μέχρι τους Παξούς, πώς να έρθει. Όχι, καλά το βλέπω. Είναι τώρα φίλοι αυτοί. Τι ωραίο που είναι εδώ πάνω όμως. Είναι τέλειο. Κάνω σαν τρίχρονο. Και από ό,τι βλέπετε, τώρα δεν κάνουν εμένα παρέα. Η Παξή είναι μικρό. Η Παξή είναι δική τους, λένε, κοιτά. Ναι, δεν χωράμε όλοι. Αυτή η πόλη δεν μας χωράει και τους τρεις. Πώς τα βλέπετε, τα κουνάδια και τα δύο. Δεν είναι πολύ πιο ωραία εδώ πάνω. Ναι, είναι. Ευχαριστώ. Είστε πολύ όμορφες και οι δύο. Αυτό είναι το ετήσιο run που ακολουθεί μετά την πρόβα. Το κάνω κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό, ρε! Ας πούμε ξανά τα βασικά. Αν δεν θέλετε γιατί να είστε στην πρόβα, να μην είστε στην πρόβα. Γιατί πάνε στην πρόβα, μα δεν θέλουν να καθίσουν να ακούσουν. Τα παιδιά σας δεν είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στην πρόβα. Μπορεί να μην θέλουν και να ενοχλούν τους άλλους. Έβγαινε η άλλη με το καρότσι. Συγγνώμη, να πέρασε ένα μικρό με το καρότσι. Να περάσουμε γιατί έχουμε καρότσι. Ναι, γιατί έχεις έρθει γιατί... το παιδί με το καρότσι στην πάντα. Επίσης, τώρα όπως το βλέπετε, είναι φουλ στον κόσμο, δεν κουνιέται τίποτα. Βούλωσε το, θα κάτσεις μισή ώρα εδώ μέχρι να τελειώσουν. Επίσης, μάθετε να κάνετε ησυχία. Γενικώς, εγώ φέτος νομίζω αρχίζω και το καταλαβαίνω. Γιατί σκεφτόμουν να μαλακά αυτό που είσαι στο μέγαρο, θα κάναν έτσι. Όχι. Γιατί στο μέγαρο το έχει πληρώσει 50 ευρώ. Αυτό. Και άμα το έχει πληρώσει 50 ευρώ, το σέβεσαι. Όταν είναι τζάμπα, δεν το σέβεσαι. Λοιπόν, γιατί αυτοί είστε. Ντροπή σας για άλλη μια χρονιά. Οι άνθρωποι πάνω δίναν την ψυχή τους. Τι μου είπε Αναστασία που εγώ δεν το άκουσα, γιατί ήμουν θολωμένος και ήθελα να κοπανίσω. Και πέρα πώ κάσανε τα κοριτσάκια που ήταν πάνω μας εδώ πέρα που ήμασταν έτσι, σαρδέλα. Ήταν δύο που λέγανε ρε, είναι ο κακός άμα τον ξέρεις. Εν τω μεταξύ φωνάζουν και με λέγανε. Εγώ αυτό δεν το άκουσα κανένα από τα νεύρα μου. Το φοβερό μέσα σου δεν είναι που μιλάνε και λένε άσχετα. Γιατί εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που πάει και λέει συγγνώμη παιδιά, επειδή θέλει να ακούσουμε. Αυτή εκτός των άλλων μιλούσε σε κανονική ένταση. Ενώ οι άλλοι τουλάχιστον. Ναι, μεν μιλούσαν για άσχετα, αλλά μιλούσαν ψιθυριστά. Τι είναι αυτό. Περισσότεροι τουλάχιστον είχαν τον decency ναι, ναι. Να μιλάνε σε παπάρες, αλλά να μιλάνε σε ψιθυριστά. Αυτή ήταν ρε ποντα. Κολλήσαμε. Έλα ρε, είσαι κάπου με πάρα πολύ κόσμο που βλέπεις ότι κάτι γίνεται, έχει ένα event ας πούμε και λες πω που κολλήσαμε. Απίστευτο. Γιατί σηκώνω τηλέφωνο και φώναζε. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Έχουμε κολλήσει. Έχουμε κολλήσει. Θα σε κολλήσω στον τοίχο. Πώς γίνεται αυτό. Δεν πειράζει παιδιά, θέλετε να το πληρώνετε 50 ευρώ, να το πληρώνετε 50 ευρώ. Μακάρι να σταματήσουν και να πρέπει να πληρώσεις για να ακούσεις ρε. Να το κλείσουν. Θέλετε να το ακούτε και πάτε για το prestige επειδή πρέπει. Πήγαμε να ακούσουμε φιλαρμονική, Γιωργάκη. Wow, wow, ναι. Είμαστε πολύ προχωρημένοι. Παιδιά, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να δεις
φιλανδοκίτσο και είμαστε πολύ εντάξει με αυτό όλοι μας νομίζω. Ότι τι, ότι θα πάω ας πούμε πρώτο τραπέζι μαζονάκι και θα μιλάω όλη την ώρα. Ναι, και δεν θα τον αφήνω τραγουδίσκο και θα πληθωρίσω και θα σηκώνω τηλέφωνο. Λέω, έλα λοιπόν τώρα, ναι, ναι, τώρα λέει hello! Το... στον έρωτα παρανοής, θα είναι ο Μαζονέκης θα χωθεί όμως, γιατί σε κάθε του και θα σε φασί. Και αυτοί αν μπορούσαν ναι, να έλα, ναι, ναι, ναι. Αν μπορούσαν και αυτοί να το κάνουν. Hello! Έλα ρε, μανά, τι είναι αυτό τώρα. Πάμε, 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 φτάνει, φτάνει. Ντροπή ρε, ντροπή. Τι έκανες και σε κλείσανε μέσα. Πού είσαι σαν πουτάνες. Γιατί μας μιλάς έτσι, χαμπέριο. Άρα τι έπαθες. Εγώ, ήπια 10 μπύρες και ποιες φυλακές. Έχει φαντάσματα στην Κέρκυρα. Το φάντασμα του Έκτορα αποτρίνει. Τι! Έρχεται για μένα. Γιατί, τι είχανες. Να το έχετε. Γερνίδιο του σάντουιτς. Πού είμαι. Τι μέρα είναι και ποια χρονιά. Το χάλασες! Ο Μίτσος πριν από την 2013. Τίποτε! Έχουμε 2013, γιατί. Με 2013. Γιατί θέλω να είμαι 19. Είμαι κορίδη. Τι έκανες? Τώρα έχω τα σκουπίδια στο χέρι μου. Και βαριέμαι απλά στο χέρι μου μέχρι εκεί να τα πετάξω. Τι ώρα είναι 4 παρά. Λείπουμε από 10 ώρες. Τώρα κουράστηκα. Και αυτό το χέρι θέλει να μείνει εδώ. Δεν σε κουράζει αυτό? Όχι, γιατί το κουμπάμα στο μαζί. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά ότι μου πήρες μία τεράστια ξινή πίκλα. Γιτσι. Μπορούμε να πούμε ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η ψέψη μου πήρε επίσης μία τεράστια ξινή πίκλα άλλης εταιρείας. Απλά έχεις φίλους που σε ξέρουν. Αυτό φοβάμαι να το ανοίξω τώρα, γιατί πρέπει να το ανοίξω στην Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό θα ανοιχτεί κάποια στιγμή, γιατί αυτό... θα πεινάσεις πάρα πολύ. Όχι, πίκλα μου. Διαβάζω τα συστατικά και αφού λέει διάφορα πράγματα, λέει μετά μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. Αυτή η πίκλα κάνει δέπη. Εκτός αν, επειδή έχεις ήδη δέπη, μπορεί να είναι σαν το συνεπι συνεπι πλην πλην. Είναι ομοιοπαθητική. Ναι, αυτό. Τι. Είναι ομοιοπαθητική πίκλα. Παθαίνει τα ίδια με σένα. Τι. Συμπάσχουσα. Συμπάσχουσα πίκλα. Μήπως και καλά, επειδή άμα ένα παιδί δεν έχει δέπη, αυτό το κάνει πιο ζωηρό, άρα μπορεί εμένα να με κάνει άνθρωπο. Και αντί να κάθομαι να ψάχνουμε στον ενδοκρινολόγο, η λύση μου να ήταν πάντα μια τεράστια ξινή πίκλα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Σίγουρα θα βοηθήσει σε κάτι. Αλλά επίσης, πόσο λίγο για την υπόταση απλά να βγάζει μια τέτοια πίκλα και να την τρώσει. Νιώθω ότι είναι πολύ μεγάλη. Αλλά και. Αρχίσαμε. Για να το χρησιμοποιεί την υπόταση, θα πρέπει να βγαίνει σε σακουλάκια μια μικρή πίκλα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Έχει ξαναδεί τόσο μεγάλη πίκλα. Μια πίκλα με ποια πίκλα. Μια πίκλα με πικιλιά. Η αλήθεια δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη πίκλα. Εντάξει, σου λέω. Next day. Πέρασε κάποιο. Δεν πέρασε, μα είπαμε ψέματα. Όχι, μα κοροϊδεύσε. Ήρθε η θεία χαρά. Έφερε καφέ και πρωινό. Έφερε πουτσούλε. Κουτσούλες. Τι λες, μωρέ. Το ξέρω, μωρέ. Έλα, πλάκα κάνω. Οι μαμάς και ο μπαμπάς φέρανε κουτσούλες. Οι κουτσούλες και έμπαινε. Και μας είπανε να φάμε κουτσούλες. Οι κουτσούλοι. Οι κουτσούλοι και έμπαινε. Μα και είναι. Μα άκουσα πιπεράτη. Δεν περίμενα spicy. Περίμενα απλά ότι έχει λίγο πιπέρι μέσα και το μου. Νιουπ. Έχουμε σηκωθεί αργά, as always, αλλά δεν πειράζει, γιατί πρέπει να μείνουμε πολύ ξύπνοι για να κάνουμε σεισμό και ιστορίες και τέτοια. Και μήπως πρέπει όμως να ετοιμαστούμε για να κατέβουμε. Μήπως πρέπει. Μήπως. Άντε, λάτε. Τι να έρθουμε, εσύ και θα πώς είσαι. Τι έχω. Δεν περιμένουμε να περάσει επιτάφιος από εδώ όμως πρώτα. Θα τον ακούσουμε άμα περάσει, παιδιά. Μα τον ακούμε ήδη. Τώρα ακούμε 20 λεπτά. Μαμά, παιδί, φέτος δεν έχει αυγά κόκκινα. Όχι, πήγα να πάρω έτοιμα και δεν βρήκα ούτε έτοιμα. Μήπως δεν είναι καλό κάρμα αυτό, γιατί δεν έχουμε πει και του χρόνου. Ναι, αλλά δεν κάναμε, δεν είναι σωστό. Now. Εγώ πεινάω πολύ. Now.
Κάτι πολύ ενδιαφέρον που έμαθα φέτος για τον Ντάτζιο είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς το αλμπινόνι. Είναι η εναρμόνιση μιας γραμμής μπάσου που εντόπισε ένας μουσικολόγος σε ένα από τα χειρόγραφα του προηγούμενου. Γύρω στο 1945, λοιπόν, ο μουσικολόγος είχε επανασυνθέσει το κομμάτι, θεωρώντας μάλλον εσφαλμένα ότι προοριζόταν για εκκλησιαστική χρήση και έτσι προσέθεσε εκκλησιαστικό όργανο. Η βερσιόν που ακούμε από την Παλιά Φιλαρμονική είναι σε διασκευή και ενορχήστρωση του Δημήτρη Κάφηρη. Καθόλου. Ήρθα να σας βρω εδώ πέρα στο νησί των Κορφών. Των Κορφών. Που έχει πάρει την ονομασία του από το Φρούριο. Για να σας ζητήσω ένα αυτόγραφο. Με τρελάνει σήμερα. Θα πρέπει να σε βάλουμε για ξαναβώ. Θα μπορούσατε. Αν και είμαι λίγο ανιστόρητο σε αυτό το σημείο και σε αυτό το νησί. Ναι, αλλά ήξερε για τους Κορφών. Αυτό είναι από τα πιο βασικά. Έτσι. Ξέρεις να μας πεις για το Φρούριο. Ξέρεις να μας πεις για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα. Για ποιο από όλα. Αυτό είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Εντάξει. Όπως το θαύμα της 11ης Αυγούστου, όπου οι Ορθωμανοί είχαν περικυκλώσει το νησί, εμφανίστηκε ένας καλόγερος με μία αναμένη δάδα και έκανε το γύρο του νησιού. Μπήκε στο Φρούριο, ανέβηκε πάνω στην κορυφή εκεί όπου βρίσκεται ο Σταυρός, σήκωσε τη δάδα μπροστά και θαλασσοποντή έγινε και τα πλοία των Ορθωμανών ξεκίνησαν να φύγουν. Και έτσι έληξε, τώρα δεν είμαι σίγουρος, η πρώτη ή η δεύτερη και τελευταία πολιορκία της Κερκίδας. Καλύτερα από μένα, ορίστε. Εσένα φοβάζουμε να μας τα λες. Αλήθεια. Το καλοκαίρι. Πάμε περισσότερες μέρες να το κάνουν σωστά ιστορικά. Σε πάρω μαζί μου. Θα κάνω την έρευνα, θα κάνω μια ωραία διατριβή για αυτό το θέμα. Να προετοιμαστείς, έχεις 3 μήνες. Καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εδώ υποτίθεται κάνουμε διακοπές με τον κακό χαμό, αλλά τον έχουμε δει λιγότερο από ό,τι έχουμε δει το φίλο Βασίλη Βλάχο Λούστη. Αυτό ήθελα να πω, ήθελα να σε συγκρίνω με τον Βασίλη. Και τι είχε ο Βασίλη, είναι χαρά παιδί. Α, τι έχει. Δεν κατάλαβα, τι είχε ο Βασίλη. Επίσης το παιδί από πριν μου άφησε και αυτή τη λαμπάδα. Πολύ χρήσιμη θα πω. Που είπε να την ανάψω στο σπίτι, να βοηθήσει με τη μετακομισό ανακαίνιση και θα την κρατήσω. Είναι από τον Άγιο. Και πέτυχα και άλλα παιδιά από εσάς στον δρόμο και ήταν so nice. Αυτό, τι, πάμε να βρούμε να φάμε τώρα. Πεινάω. Επίσης φορώ ένα πάρα πολύ ωραίο φόρμα σήμερα και θα πέσει ο ίδιος και δεν το έχω βγάλει φωτογραφία. Και δεν είναι δικό μου. Πρέπει να το παραδώσω μετά. Πού το παραδώσεις? Μόνο στη χαρά. Τι κάνεις εκεί στη ζακέτα μου, γάτε? Τι κάνεις, τι κάνεις αυτό στη ζακέτα μου, ρε? Θα τρελαθώ. Πρώτες εντυπώσεις. Υπάρχει χρόνος για ομιλία. Μόνο για μάσημα. Έφαγα μπουκέτα από το κινητό μου. Γνωστός YouTuber. YouTuber. Γνωστός YouTuber τρώει μπουκέτα από το ίδιο του το κινητό. Ναι, είναι αλήθεια, παιδιά. Τα περιμένω όπως το κινητάκι μου εδώ πέρα, μια χαρά. Χαχαχά, τι ωραία δεν έχω σήμα. Τι ωραία δεν έχω σήμα, δεν έχω σήμα. Για λόγου τώρα εδώ πέρα της αναπαράστασης, θα πούμε τι ωραία δεν έχω σήμα. Ναι. Ήμουν εδώ πέρα έτσι. Νιώθω ότι κλειστά τα χέρια μου. Είναι αυτό που σε 10 δευτερολέπτου κάνεις όλες αυτές τις σκέψεις που λες «Ο γαμό το πέφτει πάνω μου». Και είμαι «Ο γαμό το πέφτει πάνω μου», πάω να το σώσω. Αντί να το σώσω από εδώ πέρα, το σώσω από εδώ πέρα. Γίνεται ακόμα χειρότερα γιατί δεν το προλαβαίνω σωστά. Και είναι «Ο, ο, μπαπ, μπαπ» και φέρνει με δύναμη όλο κλάδι. Και με ξέσκισε. Σαν να έφαγα μπουκέτο ήταν. Σκάει εδώ, πέφτει στο κρεβάτι και είμαι εγώ. Και το κατάλαβα γιατί πονάγα πάρα πολύ. Και λέω αυτό για να πονάει τόσο πολύ. Παίζει να έχει κάνει σημάδι όντως. Και πάω και βλέπω εδώ πέρα τέτοιο. Και είμαι. Μπράβο, iPhone. Αλλά δεν θα έπρεπε να το αφήσεις να μην βάλεις πάγο και μετά να λες ότι κάποιος έδιρε. Και να ξεκινήσω beef και views και όλα αυτά. Κοίτα, άμα ήμουν έξυπνος θα το έκανα. Αλλά δεν είσαι. Αλλά δεν είμαι. Δυστυχώς είμαι χαζός και έφαγα ξύλο το κινητό μου. Αυτό θα είναι. Καλύτερο άρθρο. Νομίζω είναι καλύτερο άρθρο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Όχι, εσείς καλύτερα. Γαρίφαλο. Γαρίφαλο, Δαβί. Thank you.
είδατε τον Κυριάκο. Νάτος. Γεια σου. Πού πας? Μη σφασί, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί με ενοχλούν. Κυριάκο! Απλά άρχισε να βρέχει έτσι όπως καθόμασταν στο μικρό καφέ. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Και πήγαμε και κάτσαμε δίπλα στο Μαρίνο. Και κάπως πεθάναμε. Αυτό πρέπει να το δείτε. Ναι, τέλειο. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν έχει πιει. Δεν έχει πάρει κάτι. Είναι καλά. Μάλλον. Οκ, δεν είναι. Ούτε το παίρνω πίσω. Και τώρα γυρνάμε σπίτι. Δεν ξέρω αν θα κοιμηθούμε. Πρέπει να σηκωθούμε νωρίς, γιατί 7 παρά πρέπει να είμαστε στην Πανία των Ξένων για το σεισμό. 7 παρά. Τι είναι αυτό? Που το λένε, πάτη. Τι είναι αυτό το τσίτσι? Ναι, μυρίζω όλα τα ζώα της Κέρκυρας. Γιατί με γλύφει αυτός? Είναι ύποπτο. Ακούσα τα μέτρο. Δεν είναι γεμάτο σου. Τι κάνεις? Γιατί τραμπουκείς όλα τα ζώα, Δημήτρη? Τι? Μ' αρέσει να είμαι εδώ μέσα. Στο κουκούλι. Θα γίνεις πεταλούδα μετά? Ναι, αυτή η πεταλούδα από το Bugs Life, που είναι μια μεγάλη χοντρή κάποια και έχει δύο πολύ μικρά φτερά. Ναι. Αυτή θα γίνει. Τέλεια. Τελείωσα! Επιτέλους έγινα μια ωραία πεταλούδα! Και δεν μπορώ να πετάξω, αλλά έχω φτερά. Εντάξει, θα περιμένω το πρωί να δω τα φτερά σου. Το πρωί είναι ήσαι 4 ώρες που θα σηκωθούμε να πάμε στο σεισμό. Ναι, καλά θα πάει αυτό. Άλλη μέρα τώρα. Ναι, αλλά εγώ που κοιμήθηκα μία ώρα μισή για να πάω να δούμε το σεισμό, δεν τον προλάβαμε. Και αν πηγαίναμε στην ώρα που είχαμε υπολογίσει, πάλι θα τον προλαβαίναμε, γιατί ο σεισμός είναι... Είναι κινητή εορτή. Ναι. Κάποιες χρονιές γίνεται στις 6.30, κάποιες 7 παρατέταρτο, κάποιες άλλες ο παπάς θέλει να πει μερικά περισσότερα πράγματα, ας πούμε, και το κάνει 7 παρά 5. Είναι κινητή εορτή. Ναι, και κουνιέσαι. Ναι, εντελώς. Και μου δείχνεις μαλακά. Τι είναι αυτό, γιατί, τι είναι αυτό. Ξέρω, κάτι να ακολούθησε το άλογο. Σε ακολουθεί ένα άλογο. Είμαι άλογο, γράφει. Wow. Είπαμε να κάτσουμε στο λιστό, να πιούμε έναν καφέ, να φάμε κάτι. Κάτσαμε στην αρχή στο ζήσιμο. Και ήταν τέλειο, γιατί ήμασταν 25 διαφορετικά τραπέζια που κανένα δεν είχε καφέ για πάνω από μισή ώρα. Το μόνο πράγμα που υπήρχε σε τραπέζια ήταν μια καρέκλα που είχε πάνω φιστίκια. Ναι. Ήταν το μόνο που σερβιρίστηκε. Κάπως καταφέραμε και πιαμε έναν καφέ σε ένα μαγαζί παρακάτω και τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει η Ιταλία. Ελπίζω να τα καταφέρω. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Καλά έχει πάει αυτό πάντως. Ναι. Όλα καλά. Τα πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζετε για τον Αμλέτο. Το κομμάτι που ακούμε είναι από την όπερα Αμλέτο, που είναι βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Σέξπιρ. Και είναι αυτό που συνοδεύει τη σκηνή του θανάτου της Οφηλίας.
κόρη, ξέρεις. Ναι! Το πάω, να τος. Ω! Να το το θέμα! Όχις. Ναι. Να ρίξω να το κάνετε μαζί. Ανεβήκανε πάνω στο παράθυρο. Δύο, τρία. Πρώτο χρόνο. Έλα, έλα. Τράφηξε την Έλληνα. Ό,τι καλύτερο. Στα αρχίδια του. Γιατί δεν παίζεις μαζί μου, μπορείς να μου πεις. Ρορ. Ρορ. Να το. Γιατί δεν παίζεις μαζί μου, θα σε φάω. Θα σε... Α, τι. Τι έκανες εκεί, τι είναι αυτό. Να το... Οπ, κλακ. Το σπάσε. Σαν το ηθικό σου. Πιου. Πιου. Θηρίο είσαι. Τέτο μου. Όχι. Όχι. Είπα όχι, όχι, σου χάμισε. Μου χάμισε λίγο. Δεν θέλει να παίξει μαζί μου. Δεν μ' αγαπάει. Χάρη, γιατί δεν μ' αγαπάς. Γιατί. 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 Γιατί δεν μ' αγαπάς. Λέγερ. Φάει χέρι. Φάει, δεν το τρώει. Δεν το τρώει το γλύφι. Με παράτησε. Αυτό ήτανε. Τουρου. Μίτσο, που πας το παιδί. Βλέπω. Όχι στάσου. Φά τον Κάρι. Τι είναι. Τι παρλάγα σου. Καταρχάς αυτός είναι ο Θανάσης. Και αυτό είναι το Κάρι. Πήραμε μπότι από τη Φιλοζωική και αυτό ήταν, πήραμε το Θανάση. Ναι. Αλλά δεν του κάνουμε κακό. Τον μπότι θα σπάσουμε. Και παρεμπιπτόντως ο Θανάσης είναι προς υιοθεσία, μας είπανε. Α, ναι. Όλα τα ζωάκια που ήταν στους μπότιδες ήταν προς υιοθεσία. Ναι. Εγώ έσπασα το μάκι. Ναι, έσπασε το μάκι. Ναι. Στεναχωρήθηκες. Στεναχωρήθηκα, ήθελα να τον κρατήσω, αλλά. Εσείς θα τη σπάσετε τη Χριστίνα. Η Χριστίνα. Ναι. Κοίτα τι που είναι η Χριστίνα. Τι άσχημα! Κι εγώ ένιωσα άσχημα! Κι εγώ φοβάμαι γιατί είστε πολύ κοντά μου, πηγαίνετε λίγο πιο εκεί. Θα το πιέσουμε σε σένα, εντάξει, όχι. Ένα, δύο, τρία! Οπ, η Χριστίνα είναι strong as fuck! Η Χριστίνα είναι θηρίο! Πόσο καλά το έκανα που με κοροϊδεύατε! Μπράβο, Σιλένα! Εγώ νομίζω πρέπει να τη ρίξει ψέψη τη Χριστίνα. Εμείς το φωτσάκι! Παιδιά! Πού είναι το σταμιό? Κοίτα! Έμεινε το φατσάκι! Το θέλουμε το φατσάκι. Κρατήστε το! Θα το πάρω αυτό. Είναι πολύ γούρι. Θα το πάρω αυτό. Εσείς κρατάτε το όνομα. Ναι. Αυτοί κοίτα έχουν μείνει το φατσάκι μόνο του. Αφού πετάξαμε αυτούς τους δύο να πετάξουμε και τον Κάρι. Ναι! Κάρι! Γίνε μπότης. Κάρι γίνε μπότης. Έγινα μπότης. Κάρι γίνε μπότης. Όχι! Έλα, σήκωσε το ψηλά. Ο παιδί μου! Τώρα σε πήγες ο πόνος ανοίγει το Κάρι. Αφού το πήρα αγκαλιά και δεν του άρεσε. Αυτό ήταν. Τι θα γίνει, κάθετε το γατί. Κάθετε. Κάθετε το γατί. Το γατίνι. Θέλω να πω κάποια σημαντικά πράγματα. Είναι η τρίτη ή τέταρτη μέρα που αυτό το παιδάκι από κάτω τραγουδάει I see it, I like it, I want it, I got it. I want it, I got it. Στο repeat, δυνατά. Ελπίζουμε δεν το έχει πάρει ακόμα αυτό που ψάχνει. Θα του το δώσω εγώ. Γιατί ξέρω τι θέλει. Να το δείρω! Είδαμε την παλιά φιλαρμονική, την άλλη με τις μπλε στολή. Ναι. Και αρχίζει,
Καταφέραμε να έρθουμε για φαγητό. Αργοπορημένοι, εμείς as always. Η χαρά έφυγε, πήγε στα Γιάννενα. Για πάντα. Για πάντα. Ψέψε, βλέπεις τον ύπνο τους ότι μας πιάσανε γιατί νομίζαν ότι κάνουμε ναρκωτικά. Και εγώ τους φώναζα, πες την κυρία ότι δεν κάνουμε κόκκες. Θέλω κλιπάκια να το λες αυτό επειδή είναι 25. Πες την κυρία ότι δεν κάνουμε κόκκες. Κάνουμε ναρκωτικά. Ναι, ναι, ναι. Από φύλακο. Και ότι το σκάγαμε από μια φυλακή κάστρο Assassin's Creed. Τέλειο. Αυτό και πήγε πολύ καλά. Είναι πολύ χαρούμενη η ψέψη γενικά που το κάναμε αυτό, που ζήσαμε αυτή την εμπειρία. Εγώ σαν να συνέβη στον ύπνο τη, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και ο Στέλιος με την ψέψη είδαν ένα σκύλο να βγάζει βόλτα έναν άλλο σκύλο. Ναι, μη ειρωνικά. Είμαστε πολύ καλά. Και δεν κάνουμε. Ήρθε η λαμπάδα μου, δεν μου την έφερε η νονά μου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μου την έφτιαξε η νονά μου. Βρήκα την κόρη της στον δρόμο και της είπα ότι αν δεν μου φέρει λαμπάδα φέτος, δεν θα της ξαναμιλήσω. Και έβαλε τη Χρύσα να μου φτιάξει τη λαμπάδα. Καμία ντροπή. Παρ' όλα αυτά η Χρύσα έκανε εξαιρετικό deliver, διότι ήρθε αυτό. Που είναι το Funko Pop με τον Τόμπι. Μου είχε κρατήσει λέει η Χρύσα και το κουτί. Γιατί ξέρει, μου είχε βάλει και παγέτες. Ήθελα να πω ότι η Χρύσα είναι καλύτερη νονά. Έλλη, απολύεσαι από νονά μου. Και είναι πολύ αστείο γιατί πριν 2 μέρες ήρθε η ψέψε και μου λέει: κοίτα τι βρήκα εδώ στην Κέρκυρα. Και μου έδειξε αυτό το Funko Pop. Και μου λέει: να πας να το πάρεις. Και ήταν αυτό που διάλεξε η Χρύσα να βάλει στην λαμπάδα. Και είναι και free elf. Γιατί είναι η κάλτσα. Είναι, ναι, και κρατάει και η κάλτσα, είναι free elf. Γι' αυτό έχει κάνει ανάσταση. Να γίνουμε φως ελπιδοφόρο για να σκορπίσουμε άπλετο φως στην ασέλινη και ζωφερή νύχτα της εποχής μας. Πάντοτε νυχαία είχε εις τους αιώνας τον αιώνο. Τα σβήνουνε! Σβήνουνε! Μούσβησε! Μούσβησε! Μέσα από τον καθρέφτη. Γεια. Πάμε να παρτάρουμε. Γεια μας. Πήγαμε. Τι. Ωπα. Αυτός είναι πολύ έτοιμος. Τι είναι αυτό το πατατάκι. Παπάκι για παρτάκι. Α, το παπάκι. Το παπάκι. Ο. Τι. Εγώ πήγα. Ο Χριστός η Παναγία. Γιατί. Τι γίνεται. Όχι. Να μας πιστέψουν ότι βγήκαμε βράδυ. Γι' αυτό. Ποιος είναι δύσπιστος. Όσοι με ξέρουνε. Επόμενη μέρα. Καλημέρα Τσίτς. Καλό Πάσχα. Μη φοβάσαι. Αυτό ήθελα να σου πω. Καλό Πάσχα. Το πάρουμε μαζί μας. Τι απαλό μου είναι. Τι απαλό. Αυτός δεν είναι. Δεν είσαι βαζαβούρας. Στέλιο, είσαι έτοιμος να βάλεις για πρώτη φορά βενζίνη μόνος σου στο αυτόματο μηχάνημα? Στο είπα ότι δεν ανοίγει! Θα πάθουμε τίποτα! Όχι, ωραία. Αλλά γιατί όχι. Α. Ποιο δεν ανοίγει? Η πόρτα μου. Πόρτα γιατί έχει κολλήσει. Δεν ξέρω! Α. Δεν γιατί έχει κολλήσει. Δεν έχω κάνει κάτι! Δεν έχει κολλήσει η πόρτα της, ρε. Ποιος έχει κολλήσει? Εσύ. Ποιος είναι η Ντάντα, ποιος είναι η Ντάντα. Η αμόλυβη απλή είναι στην Αντλία 1 και στην Αντλία 4. Εκεί πρέπει να ξεκινήσεις όμως, από το μηχάνημα θα ξεκινήσεις. Από το μηχάνημα στη μέση. Ναι. Τι λέει εκεί το μηχάνημα? English, Greek. For English, πες του. Ιταλιάνο. Όχι, έχει rest αυτό. Rest αδίνει. Δεν χρειάζεται. Στέλιο, σε πήρανε χαμπάρι. Σε καταλάβανε για άσχετο. Ναι. Θεωρητικά. Πάμε.
Αγγές. Έρε γλέντια, έρε μια νέα καριέρα ανοίγεται. Βεντζίνα. Για τον περιμένω. Όχι, το πατάς. Τι πατάς. Δώστε, έχεις. Γενικά θα σταματήσει αυτόματα. Θα μα βάλει παραπάνω. Μην το σταματήσεις, ρε παιδί μου. Α. Σταματάει μόνο του. Είναι κάπως θλιβερό που με 50 ευρώ βάλαμε 25 λίτρα. Μίλησέ μας για την πρόσφατη εμπειρία σου. Πολύ απλό, να το κάνετε κι εσείς. Νιώθεις έτοιμος σε περίπτωση που το YouTube πάει άσχημα να γίνεις βενζινάς. Ναι. Βενζινοπόλης. Ο φακός σου τι έχει πάθει, γιατί έχει μια νύχια έτσι. Α, είναι από το κερί που βάλαμε στην τσάντα χθες. Αυτά. Ήθελα να μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πλήττει την κοινωνία μας. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που όχι απλά δεν του αρέσει να μυρίζει τη βενζίνη. Τι? Το σιχαίνομαι, μου φέρνει δύσπνοια. Και δεν έχω χειρότερο. Δεν το είπα για εσάς, γιατί κατάλαβα ότι είστε όλοι λύθοι. Αλλά για τα comments. Η φάση είναι Τζίνα μόνο, τι εννοείς? Τα πρεζάκια. Στου πει και Τζίνα. Όχι, αυτό είναι για του μπάτσου το κεφάλι, συγγνώμη. Όχι, στο πήγε Τζίνα είναι η φάση για να ακούσεις. Oh no. Αυτό ήθελα να πω, ήθελα να βρω έναν άνθρωπο εκεί έξω να με κάνει back here. Εδώ είναι και το καφέ. Αυτά, τι καφέ θέλετε? Έτσι μόνο πρέπει να πηγαίνετε για καφέ. Με ένα ζάνα. Θέλω να σας πω ότι αγχώνομαι εγώ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Απλά ήθελα να σας το πω. Ναι, αυτό. Ήρθαμε στο Silent Hill. Τι έκανε, το ξεφτύλισες? Τι να κάνουμε. Γιατί. Καλέ, ψεύτικα είναι αυτά. Τι. Τι είναι εδώ. Τι είναι αυτό. Κολός. Έσπασα. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Μύτη. Μύτη. Έλα. Έλα. Κέρδισα. Μύτη. Κέρδισα. Μύτη. Κέρδισα. Όχι. Αφού του στέλνει, ξέρω εγώ, εδώ είναι μασίφ. Είναι ένα ψέμα, το βλέπεις. Εκβάρισες με μύτη κόλλο, ρε. Έλα, ξαναβάραμε με ό,τι. Εγώ μόνο κόλλο έχω, συγγνώμη. Παρακαλώ, ελεύθερα. Όχι. Ωπα ρε, το κούφωσες ρε, το κούφωσες ρε, ρέμισε. Να μείνει και τίποτα μετά. Και του χρόνου, τέλειο μου. Αυτό είναι... Μόνο στο κλικόλιασμα είναι αυτό. Μα λέει, του γράψεις τη μάνα. Και όλοι τα λένε να ένα σοφό. Αχ, δεν ήταν ανάγκη, βρε. Δεν ήταν ανάγκη. Μας δουλεύεις τώρα, γιατί. Οι πρωταθλητές! Παναγία μου! Ναι! Βάι, όχι ρε! Όχι! Είσαι καλά. Πιτσά μπότιδες ακόμα με την Παρασκευή. Βγήκαμε, είναι Δευτέρα. Χθες πρέπει να δείξα πολύ λίγα πράγματα. Γιατί ήταν έτσι λίγο φάση. Φτάσαμε, φάγαμε. Πεθάναμε, γυρίσαμε σπίτι και πεθάναμε τελείως. Τώρα είναι Δευτέρα το Πάσχα και έχουμε έρθει βόλτα στην αναζήτηση κάποιου ανοιχτού καφέ που να μας αρέσει. Έλα να δεις κάτι. Λίγα λοιπόν πριν από αυτό. Το νητή δεν έχουμε βρει ακόμα. Αυτό να πω στο Στέλιο. Υπάρχει μια φήμη ότι υπάρχει σε ένα παράθυρο στην παλιά πολύ χαμηλά. Κοντά στο Μαύρο Γάτο. Ένα νητή σε ένα παράθυρο. Έλα. Δεν έχουμε κάτι ακόμα. Χαζοπερπατάμε εκεί κοντά στη Μητροπόλεως. Μάλλον προς Φαβέλαμος βλέπω. Κάπου λοιπόν σε αυτό το δρόμο πρέπει να είναι ο νητή. Ωραία. Έτσι λένε οι φήμες. Πάμε να βρούμε το νητή. Το καφέ. Stop.
Μας περιμένει. Λέει, γιατί αργείτε τόσο. Και περιμένει. Είναι μεξιλή Hogwarts και έχει φωτάκια. Ναι. Κάνει καφέ. Όχι. Το ραβδί σου πώς ρίχνει φως, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Μου χάλασε το ραβδί μου. Μετά από... προχθές μου το έστειλε. Και έστειλα μήνυμα σε αυτό στο Amazon. Ναι. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει και μου στέλνει ένα καινούριο. Αλήθεια. Ναι. Και τώρα δεν βγάζει φως. Όχι. Στου βάλαμε και την ταινία και δεν τη θυμάσαι. Α. Εδώ. Προσπαθώ να προστατέψω την κάμερα με αυτό, έχει πάρει πάρα πολύ μέτρια. Αλλά βγάζουμε ωραίες φωτογραφίες που βρέχει στην Κέρκυρα. Yes, yes. Και πού είμαστε. Επίσης, σαν Άισπερο. Μαλάκα, είναι κρίμα που δεν μπορεί να το κάνει κάποιο από τον Ιθανή. Δεν ξέρω το πιάνει το κινητό καθόλου με τη βροχή. Είναι αυτό το ψηλόβροχο, το εκνευριστικό βέβαια. Εσύ εκνευριστικό. Κάνα 20 λεπτό με την βροχή που κάνει αυτή τη δουλειά. Βγάζει μπύρι όλες, παιδιά, για εσάς. Να ξέρετε, για να δείτε την καλή θεία έχετε. Ελπίζω να τα βλέπουν, γιατί να μην βρέχουμε τζάμπα. Ελπίζω να κάνουν και like. Πάμε. Είναι ανοιχτός ο ήλιος. Βραχήκαμε. Καταφέραμε να γυρίσουμε σπίτι, ζωντανή ακόμα. Η γρήπη μπορεί να έρθει μεθαύριο. Ας έρθει. Και είναι τελευταίο βράδυ και πρέπει να μαζέψουμε τα πράγματά μας για να σηκωθούμε το πρωί ή να κάνουμε καμιά βόλτα αν δεν ρίχνει καρέκλες. Απλά το δωμάτιο είναι κάπως έτσι. Θα έλεγε κανείς ότι... Θέλει βοήθεια. Εγώ της έλεγα ότι πέρασα πολύ ωραία. Θα μας πεις εντυπώσεις σου αύριο. Ναι, μπορεί. Γιατί βρέχει! Επόμενη μέρα! Καλημέρα! Παρότι καλή δεν μπορεί να είναι από τη στιγμή που σήμερα είναι η μέρα που φεύγουμε. Πώς πέρασαν 6 μέρες? Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 6 μέρες. Με τίποτα. Ήταν και chill μέρες κιόλας, έτσι δεν έκανε και πολύ άσχημο καιρό, οπότε... Δεν μας είδε κιόλας ο Στέλιος, οπότε εντάξει, πέρασαν εύκολα. Να, ναι, το ξέχασα να το πω. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Όπως ερχόμασταν, πετύχαμε... Πετύχαμε ένα αεροπλάνο που πέρασε από τα κεφάλια μας και ναι, και μας σκότωσε. Πετύχαμε σε ένα παγκάκι μια γιαγιά. Μικροκαμωμένη με κοντό μαλλί, τσιπουλή κλάση. Που χτύπαγε το κινητό της μέσα στην τσάντα και επειδή χτύπησε 2 φορές και δεν το βρίσκε, έλεγε «Χριστέ μου». Τι θα τα αφήσει εκεί και επαναλαμβάνει «Χριστέ μου που με σταυρώνεις κάθε μέρα». Αυτό και ήταν ένα fun interaction που υπήρξε με μια γιαγιά και ένα κινητό και το Χριστό στον δρόμο, ήθελα να το μεταφέρω. Τέλειο, φαντάζομαι το λες όμως για τα πάντα αυτό. Δεν έχει ζάχαρη. «Χριστέ μου με σταυρώνεις κάθε μέρα». Αυτό. Και πιστεύω ότι είναι... Και πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορούμε να υιοθετήσουμε σε καθημερινή βάση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι διαθέσιμο στο κατάστημα. Χριστέ μου! Ναι! Κάθε μέρα με σταυρώνει. Αυτό! Όχι, εγώ το ακούω. Κάτι άλλο λέγαμε το καλοκαίρι, πολύ έντονα. Είχαμε κάποια αντίστοιχη. Αντίστοιχου ελληνικού. Ναι, έτσι, τη ταλαιπώρια. Να σου πούμε τώρα που θέλω να σκοτώσω το παιδάκι που κάνει φασαρία. Χριστέ μου! Κάθε μέρα με σταυρώνει. Καλά δεν ήμασταν. Α, καλά δεν ήμασταν. Το λέγαμε αρκετά συχνά. Καφέ! Καρύ! 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 Θα γεμίσεις και αυτό το παντελόνι μου με τρίχες, θα το γεμίσεις. Α, ναι, είναι όπου δίνουν περισσότερη προσοχή. Μπορεί να μην συμπαθεί τα παιδιά στο τραπέζι του Σπύρου Χιπεδάκη. Α, παίζει και αυτό το σενάριο. Μπράβο, Καρύ, είσαι σκύλος μου. Σου έχω πει ότι θα σε κάνω μερίδα γύρω. Στο έχω πει. Με τώρα που έβαζες το δημοσίδιο στο γιόλας. Ναι!
Ορίστε, έφυγε. Υπήρξε πουπουλίασμα και έφυγε. Μάλλον δείχνει για δεν κοτόπουλο. Τι και πώς. Θυμάμαι, κάτι λέγαμε... Κάτι ρίχνει το κάρι την πρώτη μέρα και σήμερα δεν είναι τίποτα, το πετάμε σε βραστό νερό. Α, ναι, αυτός το ήξερε. Τι ξέρω. Τις ντομάτες πετάμε σε βραστό νερό γιατί... Άμα θέλουμε να βγάλουμε εύκολα τη φλούδα. Ας το διάολο. Καλά και δεν μου το λέγατε τόσα χρόνια ρεαλίτες. Θα μαγείρευες, θα έκανες φρέσκια σάλτσα ντομάτας. Όχι. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Είναι ωραία. Ωραίο είναι αυτό το κάδρο με τους δυο σας και τα γυαλάκια. Είστε πάρα πολύ κινηματογραφικοί, από πίσω το κτίριο αχνοφαίνεται με ωραίο μποκέ. Και λέω, κοίτα να δεις, άμα έχεις έτσι καλό τέτοιο πίσω, όλα είναι πολύ εύκολα. Ναι. Νομίζω το πήγαινε. Εντάξει, εκεί το πήγαινε. Πόσο Ιταλοί φαίνεστε. Σε αυτό το σπίτι που μένω είχαν μπει δύο γατιά. Την πρώτη φορά που είχα πάρει το γατί, ήμουνα μέσα κούλι στο σούπερ μάρκετ. Πάω να ανοίξω την πόρτα να μπω μέσα και ήταν ένα σκατό γατί το μισό. Κακομοιριασμένο, αηδία τελείως. Το οποίο με γκρινιάζει. Ανοίγω την πόρτα, μένω στο τέταρτο, έτσι. Και του λέω, άμα ανέβεις πάνω τις σκάλες, γιατί σιγά μην αφήνω τις σκάλες να πάρω το σκατό, το βρωμιάρικο, θα μείνεις. Και ανεβαίνει πάνω. Ε, ωραία. Έτσι κακομοιριασμένο και άσχημο που είσαι, σου ονομάζω Τζάνκι. Τι φροντίζω την Τζάνκι, ό,τι να κάνεις εσύ με το παίρνεις κατοικίδια κτλ. Μετά από λίγο καιρό, Τζάνκι με αρρωσταίνει. Να μην της πέφτει πυρετός με τίποτα. Τέλος πάντων, φτάνουμε σε σημείο που πρέπει να της κάνουμε ευθανασία γιατί έχει AIDS το γατιό. Όνομα Τζάνκι, ίσον AIDS. Πάει το πρώτο γατί. Το δεύτερο γατί. Ήμουνα στο εστιατόριο το Σάλτο και έρχεται ένας πολύ ωραίος γάτος στα χρώματα του Κάρι. Ξανεβαίνει πάνω μας και θέλει χάρια, χάρια, χάρια. Λέω, έτσι είσαι, θα σε πάω. Τον μπαίνω σπίτι μου και αφού το πήραμε το εστιατόριο το Σάλτο, τον ονομάσαμε Σάλτο. Πολύ καλό γατί ο Σάλτο, εξαιρετικό γατί, τον έκανε ό,τι ήθελε. Πολύ πεινάλε. Ξανέβαινε και πει έκανε τη βόρτα του, ξανακατέβαινε σε κεραμίδια. Ήθελα να το κάνω κι εγώ κεραμιδόγατο. Αποφάσισε, όπως ήταν στο μπαλκόνι, να πηδήξει, γιατί από κάτω από το μπαλκόνι ήταν μια φωλιά με αυγά από πουλιά. Πηδάει ο βλάκα. Ναι, έριξε Σάλτο. Μορτάλε. Ξέφυγε, έπεσε από τον τέταρτο όροφο, έπεσε πάνω σε ένα air condition, έσπασε τη μέση. Δεν σουζότανε με τίποτα. Έκανα κτηνογραφίε. Βρήκα τον Βρίτανη, τον κτηνιάτρο στην Αθήνα. Και το σάστρα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Τίποτα και αυτό σε φανασία. Οπότε, το πρώτο γατί Τζάνκι πέθανε από έτσι. Το δεύτερο γατί από Σάλτο έριξε Σάλτο. Όταν θα πάρω γατί και άμα πάρω μετά από αυτέ τι διαδραματικέ εμπειρίε, παππού και γιαγιά. Αυτά τα ονόματα που θα του δώσω. Να είμαι σίγουρο. Γράψει δεν έχω. Τι. Ω Χριστέ μου, όχι σε παρακαλώ. Ό,τι καλύτερο, έτσι κυκλοφορεί, αυτή είναι η φάση του. Έτσι, εκεί. Για πόσα μέτρα πιο κάτω από εδώ, από την είσοδο του Casa Parlante, ήταν το λεγόμενο σημείο 0 της Κέρκυρας. Κανείς δεν μπορούσε να περάσει μέσα, αν δεν είναι στη λίστα. Στη λίστα του Λίμπρο Ντόρις, από τούτο η λέξη ληστό. Μάνο από την παλιέρα, τα πετούσαν έξω από το παράθυρο. Έβγαινε η Μαρία τρεις φορές και φώναζε. Μπουγέλο, μπουγέλο, μπουγέλο. Όποιος την άκουγε, έκανε στην άκρη. Όποιος δεν την άκουγε, έτρωγε το νερό. Ποτέ όμως δεν έφταιγε αυτός που πετούσε το νερό. Μόνο εκείνος που περνούσε εκείνη την ώρα και δεν άκουσε. Και αυτή η πατούλα που βλέπετε εδώ δεν είναι τυχαία αυτή η Μαρία. Για να θυμούνται ότι είναι υπό. Δεν τους άφηναν ποτέ να σηκώσουν κεφάλι και πάντα τους θύμιζαν την καταγωγή τους. Αυτό είναι fabulous, ψέψε. Βαβάρα. Έχει και κυλιόμενες κανονικά. Σαν να μπαίνει στο box είναι. Στο μαγαζί που τραγουδάει ο Μάστορας. Έχει κυλιόμενες αλλά δεν λειτουργούν. Ωχ, ψέψε content. Τι. Content. Πήκα πέρια. Εδώ μαζεύεις γκομενάκια. Τελώς. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fate. Don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war, coming back to your heart.
μισών. Μπορείς να μην είσαι σαν κατσαρίδα. Είναι εύκολο. Όχι. Προτιμάς να είσαι σαν κατσαρίδα. Αδιάφορη κατσαρίδα κιόλας. Ναι. Δεν τον νοιάζει καν. Απλά είναι νεκρός είναι μέσα. Νεκρός, είναι νεκρός, ναι. Ειδοποιηθήκαμε ότι θα γίνει καταμέληση του αριθμού των εκπλατών του πλοίου κατά την αύξηση στο λιμένα της οικουμενής σας. Σας ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και καθυστέρηση που θα υποστείτε, παρόλο που ο αριθμός των εκπλατών είναι πάρα πολύ λιγότερος από τον μέγιστο. Σας ευχαριστούμε και ζητούμε και πάλι συγγνώμη. Χρόνια πολλά και καλό σας ταξίδι. Και σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, είμαι τουρμπο και με το δίκιο του άνθρωπος, διότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε πέντε άνθρωποι εδώ. Δηλαδή, κάπου όπα. Θα πάμε στους λάχους. Άμα δεν μας αρέσει εκεί που θα μας πας, θα σε αφήσουμε στα Γιάννενα. Εντάξει, θα πάμε να φάμε στους βλάχους τώρα και θα πάτε σοκ και θα τα πούμε. Εντάξει. Θέλω να σας πω ότι θα κάνετε μια παύση τώρα, γιατί αν δεν το κάνω τώρα θα το ξεχάσω. Διότι τρέχαμε να προλάβουμε το πλοίο και δεν έχω εξηγήσει στα παιδιά ότι πήγαμε σε ένα μουσείο. Στην Casa Perlé. Δεν το λένε έτσι. Το λένε Casa Parlante. Παρλάντε. Παρλάντε. Καλά το είπα. Μην με μπερδεύεις. Είναι ένα μουσείο που το βλέπω αρκετά χρόνια και όλο λέω ότι θα πάω και δεν έχω πάει. Και ευτυχώς το θυμηθήκαμε τώρα τελευταία στιγμή, γιατί είναι μέσα το σπίτι ακριβώς όπως ήταν τα σπίτια των Ευγενών στην πόλη της Κέρκυρας τον 19ο αιώνα. Υπάρχει μια κυρία που μας έκανε ένα εξαιρετικό tour. Μια εξαιρετική κυρία. Δεν πληρώνομαι με αυτή την κυρία. Να το πω. Μόνο καλά λόγια θα πω. Μας εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας κάποιων πραγμάτων που. Ο λόγος που τα δωμάτια ήταν με συγκεκριμένη σειρά στο σπίτι, η σχέση που είχαν οι αφέντες με τους υπηρέτες, όλα αυτά τα πράγματα. Και είχε μέσα και κούκλες, σαν αυτές τα κερνομοιώματα στο Madame Tussauds, αλλά ήταν από σιλικόνη. Και είχαν μηχανισμό και κουνιόντουσαν. Και ήταν πάρα πολύ αληθινά. Δηλαδή, εγώ θα βάζα ένα τέτοιο σαλόνι. Δεν έχω, ο Στέλιος δεν ακούει, δεν αντιδρά, δεν αντιδρά καθόλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Βολ! Αλλά μετά τρέχαμε πάρα πολύ να προλάβουμε, γιατί φύγαμε δύο και κάτι από το μουσείο και τρεις ώρα φεύγει το καράβι, οπότε δεν είπαμε κουβέντα. Εντάξει, τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Θάλασσα κι άλμη, ναι. Να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Can you be like a drone? From a song that I've known all along. Can you take the islands just pulling apart the waves as I. Έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου στο Στέλιο ότι επειδή θα ήθελα μια κουβέρτα από τα Practiker που δεν ήταν διαθέσιμη πουθενά πέρα από τα Γιάννενα, όπως πηγαίνουμε Κέρκυρα, να σταματήσουμε στα Γιάννενα να την πάρουμε. Δεν το κάναμε γιατί βιαζόμασταν. Και τώρα, έτσι όπως γυρνάγαμε και είπαμε να σταματήσουμε στα Γιάννενα να φάμε κάτι, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια βόλτα, είδαμε τα Practiker στο δρόμο και λέω: η κουβέρτα μου, η κουβέρτα μου. Και ο Στέλιος έστριψε και με έφερε όντως τα Practiker. Τώρα πάμε να πάρουμε την κουβέρτα. Αυτή η κυρία στο ταμείο ήταν τέλεια, ήταν καταπληκτική και εγώ βρήκα το τελευταίο ριχτάρι. Το τελευταίο κουβέρτι. Εγώ είμαι το τελευταίο ριχτάρι. Είσαι το τελευταίο. Ήταν έτσι, ήταν σε μηθανή κατάσταση και το πήραμε εμείς. Το βρήκαμε! Το βρήκαμε! Τελειώ. Νικήσαμε. Ήταν το τελευταίο. Νικήσαμε. Ήταν αυτό το άμεσο διαθέσιμο που δεν έπαιρνε κανείς. Ναι. Νικήσαμε. Ψέψε ωραία τα Γιάννενα. Πολύ ωραία τα Γιάννενα. Γιατί, έλα. Για κοπάρες, ναι. Εντάξει, βρέχει λίγο. Αλλά ίσα ίσα. Μου πέσαν τα Γιάννενα. Βρέχει λίγο και από πίσω, είναι το Silent Hill. Αυτό. Τώρα, εντάξει, δεν έχω κουράγιο καν να βγάλω κάμερα, οπότε θολή κάμερα κινητού. Φτάσαμε στο σπίτι, ήμασταν μέσα, δεν έχετε δει τίποτα, κοιμόμασταν, χαζοτραγουδάγαμε και νέκρα. Ήρθαμε στο σπίτι και τα πιάτα είναι όλα άπλυτα. Δεν είχαμε προλάβει να τα πλύνουμε. Και έχω μείνει εδώ μία εβδομάδα. Αυτό. Αλλά, πού είναι το τσιτσόνι. Τσιτσόνι, τι ζημιές κάνεις. Το ήξερα ότι γρήγορα θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Πάμε στην καρέκλα που τον είδα. Ήρθε το τσιτσόνι μετά από πάρα πολύ καιρό στο καινούργιο σπίτι και τώρα το εξερευνεί. Και εγώ τρέχω από πίσω του γιατί θέλω να δω με τι πίπες θα ασχοληθεί, να ξέρω τι να μαζέψω. Αυτό ήταν το Πάσχα στην Κέρκυρα, θα πω. Ή θα το κλείσω πιο μετά σαν άνθρωπος με κάμερα. Για να μαζέψω πρώτα.